Ο γιατρός Μανώλης Καλέργης διηγείται το παραμύθι «Ο φτωχός γιατρός και ο χάρος». Μια φορά και έναν καιρό, σε μια μικρή πολιτεία, ζούσε ένας γιατρός με την οικογένειά του, τη γυναίκα και τα εφτά του παιδιά. Η ζωή θα κυλούσε όμορφη και ειρηνική για τον γιατρό μας, αν δεν του είχε επιφυλάξει ένα μεγάλο πρόβλημα. Ο γιατρός μας δεν είχε αρκετή δουλειά. Ελάχιστοι άρρωστοι ερχόταν για να ζητήσουν την ιατρική του βοήθεια. Κάποιες μέρες δεν ερχόταν κανένας. Με αποτέλεσμα ο γιατρός να κερδίζει ελάχιστα χρήματα τόσο λίγα που να μην επαρκούν ούτε για τις στοιχειώδεις ανάγκες του. Ένα πρωί απελπισμένος φώναξε. Δεν αντέχω άλλο. Ας ερχόταν ο Χάρος να με πάρει να ησυχάσω. Την ίδια στιγμή άκουσε ένα φτερούγισμα φρτ, και βλέπει μπροστά του μια μαύρη φιγούρα. Μια μεγάλη μαύρη φιγούρα. «Ε, ποιος είσαι εσύ, πού βρέθηκες, τι κάνεις εδώ μέσα» «Α, γιατρέ, είμαι ο Χάρος και τώρα μόλις με φώναξες. Ήρθα να δω τι συμβαίνει, γιατί με φωνάζεις». «Χάρε, σε παρακαλώ, ε, δεν το εννοούσα έτσι ακριβώς να με πάρεις, απλά ήμουν απελπισμένος από τη ζωή μου, από τη δυστυχία μου, μα δεν βλέπεις, το ιατρείο μου είναι άδειο, δεν έχω αρρώστους, η οικογένειά μου δυστυχεί, δεν έχουμε σχεδόν να φάμε. Αυτό είναι το πρόβλημα, γι' αυτό σε φώναξα. Αλλά δεν εννοώ να με πάρεις, ε, εννοούσα να με βοηθήσεις». Ο Χάρος, τον κοίταξε για λίγες στιγμές και έμοιαζε να τον λυπήθηκε. Ξέρεις, του λέει γιατρέ, σε συμπάθησα εσένα και έχω τον τρόπο να σε βοηθήσω. Σε παρακαλώ, χάρε, κάνε το αυτό, βοήθησέ με. Πραγματικά είμαι απελπισμένος. Ωραία. Ο Χάρος έβγαλε μέσα από το μανδύα του ένα μπουκαλάκι με ένα υγρό και του το έδειξε. Κοίταξε αυτό το υγρό. Είναι μαγικό. Όταν το πάρει ένας άνθρωπος, ό,τι αρρώστια και να έχει, η αρρώστια φεύγει και ο άρρωστος γίνεται καλά. Έτσι λοιπόν, δίνοντας λίγο από αυτό το υγρό στον άρρωστο που ζητά τη βοήθειά σου, εκείνος θα γίνεται καλά παίρνοντας λίγε σταγόνε το πρωί και λίγε σταγόνε το βράδυ. Έτσι η φήμη σου θα απλωθεί αφού μπορείς να κάνεις καλά τον κάθε άρρωστο. Όμως πρόσεξε, εάν εμένα το χάρω, με δεις να είμαι μέσα στο δωμάτιο του αρρώστου εκείνη τη στιγμή, ας μη με βλέπουν οι άλλοι, τότε θα καταλαβαίνεις ότι ήρθα για να πάρω τον άρρωστο αυτό. Άρα λοιπόν δεν θα υποσχεθεί καμιά θεραπεία. Αντίθετα, θα ανακοινώσει ότι δυστυχώ αυτό ο άρρωστο πρόκειται να πεθάνει. Έτσι όμω, θα πετυχαίνει σωστή διάγνωση είτε όταν μπορείς να κάνεις τον άρρωστο καλά είτε όταν προβλέπεις ότι ο άρρωστος δεν θα ζήσει άλλο και θα πεθάνει. Και έτσι η φήμη σου θα απλωθεί και η δουλειά σου θα Πληθιάνι. Ο γιατρό μα, γεμάτο ευγνωμοσύνη, πήρε το μπουκαλάκι, ευχαρίστησε πολλέ φορέ το χάρο και του είπε να πάει στο καλό. Ο χάρος πέταξε και έφυγε από το παράθυρο. Ανακουφισμένος ο γιατρό, αποφάσισε να εφαρμόσει τι οδηγίε του χάρου και ήρθε η ώρα που τον φώναξαν στον πρώτο άρρωστο ο οποίος ήταν ένας ηλικιωμένο άνθρωπος 99 ετών για να τον εξετάσει. Ο γιατρός αν και οι συγγενείς του ανθρώπου, του αρρώστου ήταν απελπισμένοι και του έλεγαν ότι ε, ο άνθρωπος μας είναι πια πολύ γέρος και ξέρουμε ότι θα πεθάνει γύρισε και τους είπε χαμογελώντας ο άρρωστός σας δεν θα πεθάνει. Θα σας δώσω λίγο από αυτό το υγρό, θα του δίνετε τρεις σταγόνες το πρωί και τρεις το βράδυ και ο άρρωστος θα γίνει καλά σε τρεις μέρες. Μα γιατρέ μου, δεν είναι δυνατόν. Εμείς τον βλέπουμε ότι ο άρρωστός μας είναι στα τελευταία του. Όχι, επέμενε ο γιατρός, θα δείτε ότι θα γίνει ακριβώς όπως σας το λέω. Πράγματι, έτσι και έγινε. Ο άρρωστος σε τρεις μέρες παίρνοντας τις σταγόνες έγινε καλά. Και όλοι θαύμαζαν για τις ικανότητες του γιατρού μας. Φώναξαν το γιατρό μας μια άλλη μέρα να δει ένα νέο παλικάρι που ήταν 17 χρονών αλλά ήταν στο κρεβάτι με υψηλό πυρετό. Γιατρέ, κανένα κρύωμα θα έχει το παιδί αλλά πες μας και εσύ τη γνώμη σου. Ο γιατρός είδε σε μια γωνιά του δωματίου το χάρο με το μαύρο χιτόνα του να κάθεται και να τον κοιτάζει. Δυστυχώς, μουρμούρισε ο γιατρός, γι' αυτό τον άρρωστο, γι' αυτό το παιδί δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Το παιδί αυτό θα πεθάνει σε τρεις μέρες. Λυπάμαι πολύ, αλλά η επιστήμη δεν μπορεί να βοηθήσει. Οι συγγενείς έκλαψαν, παρακάλεσαν, αλλά δεν μπορούσε να γίνει κάτι, αφού ο χάρος είχε ήδη φτάσει αφού ο άνθρωπος δεν μπορεί να αλλάξει τη μοίρα του. Το παιδί πέθανε μετά από τρεις μέρες και οι συγγενείς έκλαψαν από τη μια αλλά θαύμασαν από την άλλη τη διαγνωστική ικανότητα του γιατρού ας το πούμε έτσι. Ο γιατρός άρχισε να αποκτά μια μεγάλη φήμη στην πόλη. Ήταν ο γιατρός που μπορούσε να προβλέψει τη ζωή και το θάνατο, την αρρώστια και την υγεία. Όλοι τον επενούσαν και όλοι ερχόταν στο γραφείο του στη σειρά για να εξεταστούν από αυτόν. Ο γιατρός άρχισε να κερδίζει πολλά χρήματα, η οικογένειά του άρχισε να περνάει πάρα πολύ καλά, τα παιδιά του είχαν ρούχα, παπούτσια, παιχνίδια, η γυναίκα του είχε φορέματα, και ό,τι ήθελε. Ο ίδιος ο γιατρός είχε πολλά κοστούμια, αγόρασε ένα καινούριο αυτοκίνητο και μπορούσε να κυκλοφορεί πια σαν ένας άνθρωπος της κοινωνίας. Πέρασαν τα χρόνια, ήταν πια μια ωραία ζωή για τον γιατρό μας και για την οικογένειά του. Πέρασαν κάμποσα χρόνια με ευδαιμονία, χαρά, ικανοποίηση και σχεδόν είχε Ξεχάσει τις δυσκολίες τις αρχικές. Κάποια μέρα καθόταν στο ιατρείο του για να ξεκουραστεί για λίγο και άκουσε ξαφνικά ένα θόρυβο γνώριμο. Φρυτ. Μπροστά του παρουσιάστηκε η γνωστή μαύρη φιγούρα. Ε, εσύ, εσύ εδώ, εσύ ο Χάρος, ο παλιός μου φίλος. Μα ναι, ναι του είπε ο χάρο. Βλέπω, θυμάσαι. Θυμάσαι που σε βοήθησα με εκείνο το μπουκαλάκι με το υγρό. Και από τότε βλέπω, αγόρασε καινούργια ρούχα, έκανε καινούργιο ιατρείο, καινούργιο σπίτι, αυτοκίνητο. Όλα είναι θαυμάσια για σένα. Ναι, 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 χάρε. Σε ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά με βοήθησε. Πραγματικά άλλαξε η ζωή μου. Ε, ωραία, ωραία, παίρνω τώρα, δόξα τω Θεώ. Ναι, του είπε ο χάρο. Αλλά τώρα όμως, πέρασαν τόσα χρόνια και εσένα η ζωή σου είναι στο τέλος της. Ήρθα τώρα για σένα, για να πάρω εσένα. Μα, μα, μα τι λες, μα είναι δυνατόν, δεν το πιστεύω. Εμείς είμαστε φίλοι πια, εσύ με βοήθησες. Εγώ τώρα έχω μπόλικα λεφτά. Πώς να πεθάνω τώρα εγώ, πώς να με πάρεις δηλαδή. Έχω υποθέσεις, έχω αρρώστους, έχω... Υποθέσεις και να με περιμένουν. Ο Χάρος τον κοίταξε βαθιά, μέσα στα μάτια. Του είπε λίγα πως η ζωή δεν ξέρει και ο θάνατος δεν ξέρει. Ούτε από λεφτά, ούτε από ωραία ρούχα, ούτε από αυτοκίνητα. Όταν έρθει η ώρα κάποιου πρέπει να φύγει. Η μοίρα του ανθρώπου δεν αλλάζει. Έτσι ο Χάρος πήρε τον γιατρό μας και... Πιστεύω ότι αυτό το παραμύθι σας δίδαξε πολλά.